Να τα πούμε! Όχι! Yes, αγαπημένα μωρά! Είμαι η Ζωέ Πρέ και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για αυτή! Πιμάστιγα! 6. Χριστούγεννα ή αλλιώς καλώς ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι. Σήμερα λοιπόν στη σημερινή μάστιγα θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία αποτελούν μάστιγες την περίοδο των Χριστουγέννων. Παρακαλώ. Μάστιγα νούμερο 1. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Από το Last Christmas I gave you my heart μέχρι το Δεν θέλω πολλά για φέτος, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι μια μάστιγα που σε πλήττει από τότε που ήσουν αγέννητος, σπερματοζωάριο, και σε διαβεβαιώ ότι θα σε στοιχιώνουν μέχρι τη μεταθάνατο ζωή σου. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι πρώτες χριστουγεννιάτικες νότες θα ακούγονται σε beach bar της Μυκόνου ανήμερα 15 Αύγουστο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχεις και τον κάθε ατάλλαντο YouTuber να κάνει επανεκτελέσεις από γνωστά κομμάτια ή και originals, δίνοντας έτσι τροφή στους πιο κρυφούς σου εφιάλτες. Μάστιγα νούμερο 2. Συγγενείς. Ξεκάθαρα οι συγγενείς θα μπορούσαν να αποτελούν μάστιγα από μόνοι τους, ωραία. Τι να σας πρωτοπώ. Για τη μαγευτική μπουρκίνα φάσο. Τι να σας πρωτοπώ για τη μαγευτική μπουρκίνα φάσο. Για τις θείες που οριακά σου δίνουν γλωσσόφυλλο όταν σε ασπάζονται. Για τους παππούδες που θα έρθουν 12 ώρες πριν το τραπέζωμα και θα σου εξιστορούν ιστορίες από τη μεταπολεμική εποχή και που θα κλαίγονται λέγοντάς σου αυτά είναι τα τελευταία μας Χριστούγεννα. Του χρόνου θα κάνουμε γιορτές του Άγιου Πέτρου. Τη μάνα σου που θα στολίζει τους πάντες με όντα στο κλίμα των εορτών και θα σε κυνηγάει με το πιστόλι για να μην μπαίνεις μέσα στα πόδια της την ώρα που μαγειρεύει. Όντως τώρα. Τι, μόνο η δικιά μου το κάνει. Και εκεί που σκέφτεσαι πως θα πρέπει να περάσεις μία ολόκληρη ημέρα μαζί με την οικογένειά σου, έρχεται και η στιγμή του τραπεζώματος που προσπαθείς να σκεφτείς χίλιους και έναν τρόπους που θα μετατραπεί η γαλοπούλα σε φωνικό όπλο και θα σπείρει το θανατικό σε κάθε ζωντανό οργανισμό σε ακτίνα 30 μέτρων. Γιατί? Γιατί θα ακούς κουτσομπολιά για συγγενείς που δεν ήξερες καν πως υπάρχουν. Γιατί θα επαναλαμβάνεις κάθε φορά που σε ρωτάνε τις λεπτομέρειες της μίζερης πλέον ζωής σου. Και το κερασάκι στην τούρτα. Δεν θα υπάρχει τούρτα γιατί δεν την έχουν φάει όλοι! Μάστιγα νούμερο 3. Τα κάλαντα. Όχι. Απλά όχι! Είναι τουλάχιστον αντισυνταγματικό να αφυπνίσαι από τη σεξι το χάραμα από παιδικές τσιρίδες οι οποίες βιάζουν από παντού τα κάλαντα. Είναι τουλάχιστον τρομακτικό οι δρόμοι της αγαπημένης σου πόλης την ημέρα της παραμονής να μοιάζουν με εισβολή των όρκς, με τα παιδάκια να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να βιάσουν τις παρθένες σας. Και το κυριότερο, καταπατά κάθε συνθήκη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων το να χρειάζεσαι καταναλωτικό δάνειο για να τα πληρώσεις, μπας και ξεκουμπιστούν από την πόρτα σου και σ' αφήσουν να συνεχίσεις τον ύπνο σου. Και πες ότι κάνανε και κανένα φαντασμαγορικό performance. Όπως είπε και κάποτε μία γνωστή αειδός. Μα με μια καλή ημέρα ζητάνε τα λεφτά χωρίς να τραγουδήσουν τα υπόλοιπα. Μάστιγα νούμερο 4. Φαγητό. Δεν σου έφτανε που μια ολόκληρη χρονιά καταβρόχθησες γαλαξίες ολόκληρους ως σαν μαύρη τρύπα, σε έχουμε να περιμένεις σαν την έρημο το χιόνι τη στιγμή που θα κατεβάσεις αμάσιτους φούρνους ολόκληρους με μελομακάρονα και μαζί και τους φουρνάριδες και να σπείρεις θανατικό σε ολόκληρη την παγκόσμια πανίδα. Για να μην αναφέρω τη μούρη σου, για πολλούς λόγους, αλλά ας το που να πάρει, που είναι σαν να έχεις βγει από sequel του Scarface, δεν το έχω δει αλλά έχω δει το γνωστό σε όλους μη, με τη μάπα σου περιλουσμένη με άχνη fucking ζάχαρη. Τρως τόσο πολύ που υπό κανονικές συνθήκες, το στομάχι σου θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένο με κάποιο είδους cloud χωρητικότητας, κάμποσον terabyte. Byte. Τεραμπάιτ. Δαγκώνεις για να φας και λες, α, αυτό είναι τόσα τεραμπάιτ. Και όλα αυτά
με τη χοληστερίνη σου να τραγουδάει στο Θεό με πάει, εκεί που θα βρεθείς κι εσύ σε λίγο, και τα τριγλυκερίδια σου να φτάνουν στον αριθμό όσο είναι ο πληθυσμός της γης, περίπου 5.000 πάνω, 5.000 κάτω, και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου να σου χτυπά την πόρτα, κάνοντάς να αναρωτιέσαι αν η κάθε σου μπουκιά θα είναι και η τελευταία σου. Ώρα που γεννιόμουν, σχολάγανε οι μοίρες. Μάστιγα νούμερο 5. Τα ψώνια! Αυτό που μου έκανε πάντα τρομερή εντύπωση ήταν η ικανότητα του ανθρώπου να μεταποιεί τα πάντα σε χριστουγεννιάτικα αντικείμενα. Αγιοβασιλιάτικα βρακιά! Φωτιστικά αγιοβασίλειδες βγαλμένα από την κόλαση, μπλουζάκια, φανελάκια, παντοφλάκια, κεράκια, σκατάκια. Και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το πιο τραγικό είναι ότι μαγνητίζουν το καταναλωτικό κοινό όπως η κουράδα τη μύγα. Με αποτέλεσμα τα πορτοφόλια μας να αδειάζουν κυριολεκτικά σε μαλακίες που δεν ξέραμε πως δεν χρειαζόμαστε. Έλα ρε μαλάκα, γιατί το χριστουγεννιάτικο mousepad πιστεύεις δεν το χρειάζομαι. Όχι Γρηγόρη, δεν το χρειάζεται. Παναγία μου. Για κάποιο λόγο πρέπει οι πάντες να προδίδουν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και πολιτικές πεπιθήσεις, υπακούοντας τον ψυχαναγκασμό των εορτών να ψωνίσουν κάτι. Οτιδήποτε. Όπως και δίποτε. Και όχι αγάπη μου γλυκιά. Δεν το χρειάζεσαι τον αποχημωτή Άγιο Βασίλη. Μάστιγα νούμερο 6. Εργασία και μιζεριά. Αλλά γαλλικά. Όλοι μιζεράβλοι. Όλοι μιζεράβλοι. Να σου θυμίσω, ήταν Χριστούγεννα τη μέρα που σε πυρπώ. Λίσσα, πώς θες εσύ για εργασία να μιλάμε. Αν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που ταξίνουν με τσουγκράνα την περίοδο των γιορτών, το βίντεο τελειώνει εδώ για σένα. Μπορείς να φύγεις. Μπορείς να πας μακριά. Οι υπόλοιποι συμπάσχοντες, stay tuned. There is more. Μπορεί τα Χριστούγεννα να αποτελούν γιορτή αγάπης, αλλά μόνο αν έχεις δουλέψει τις ημέρες εκείνες, μπορείς να κατανοήσεις, να βιώσεις, να νιώσεις βαθιά μέσα στο πετσί σου πως είναι το μίσος και το συνάνθρωπο. Με τα μαγαζιά να μοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη και τον κόσμο να σπείρει την καταστροφή στο πέρασμά του σαν τον τυφώνα Κατρίνα, και με εσένα να αναγκάζεσαι να είσαι ευγενικός και να μην τους ξεριζώσεις το λαρίγκι στο «Να κάνω μια ερώτηση!». Και όλα αυτά υπό το άκουσμα χαρούμενων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που πιθανώς μέσα στο δικό σου κεφάλι να μετατρέπονται σε distorted version του συνέχεια στα όρια. Συνέχεια στα όρια. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Να πάτε να κάνετε ένα μεγάλο like και subscribe στο κανάλι μου. Και... αυτή ήταν η μάστιγα. Εύχομαι να προσέβαλα όσο περισσότερο κόσμο μπορούσα. Αν έχετε κάτι που έχω ξεχάσει, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Να πάτε να κάνετε ένα follow στο Instagram. Και πετάω, φεύγω έτσι. Σε ευχαριστώ, Νωρί Φιλενάδα.